Σάλλο προκαλεί η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των νοσοκομείων να νοσηλεύσουν εκτός ΜΕΘ ασθενείς που χρήζουν εντατικής υποστήριξης για να κρατηθούν στη ζωή. Για απαράδεκτη και επικίνδυνη επιλογή που στόχο έχει να κουκουλώσει τις σοβαρές ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές. Αλλά αν τυχόν νοσηλεύονται, αυτοί θα βρίσκονται υπό την εποπτεία των εκάστοτε κλινικών. Δηλαδή θα νοσηλεύονται, θα περιθάλπονται μάλλον οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από γιατρούς και νοσηλευτές που δεν θα έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, εμπειρία και εξειδίκευση. Μια επιλογή που αποδεικνύει ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν πλήρως κλίνες ΜΕΘ όπως αυτές που εγγενιάστηκαν εν μέσω πανδημίας στο Παγνί, ενώ τώρα βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου υπάρχουν 27 κλίνες ΜΕΘ, από τις οποίες όμως λειτουργούν μόνο 23. Στελεχώνονται από 32 μόνιμους νοσηλευτές και 33 συμβασιούχους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν στο τέλος του 2023. Πρόκειται για συνολικά 65 άτομα, ενώ η ασφαλής λειτουργία της ΜΕΘ του Παγνή απαιτεί τουλάχιστον 100. Και να σας πω ότι και στο Παγνή δεν τηρείται ούτε καν η αναλογία 3:1. Δηλαδή έχουμε 31 μόνιμους και 33 συμβασιούχους νοσηλευτές για 27 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ μαζί. Έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στο Ηράκλειο αυτές τις εξελίξεις δραματικά την περίοδο του COVID, που νοσηλευόντουσαν ασθενείς εντατικής σε χώρους που δεν προβλεπόταν, και την ίδια ώρα η περίφημη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές της μονάδας εντατικής θεραπείας αποδεικνύει το αντίθετο. Και αυτό τη στιγμή που η μονάδα του Παγνή υποδέχεται περιστατικά από ολόκληρη την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Με την πληρότητα αναδιαστήματα να αγγίζει το 100%, υπάρχουν αναρρύθμιτες περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, αν και διασωληνωμένοι, έμειναν για ώρες, ακόμη και μέρες, σε κλινικές μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο κρεβάτι. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το 55% των νοσηλευτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι νοσηλευτές με ημερομηνία λήξης. Αυτό είναι εις βάρος βέβαια της ασφαλούς περίθαλψης των ασθενών. Ας πούμε, έχει φάνει από μελέτες ότι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θανάτου. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας γιατρός που δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία παρέχει περίθαλψη σε ασθενείς σε τόσο κρίσιμη κατάσταση, ότι δεν θα είναι προς όφελος του ασθενούς. Ίσα-ίσα αυτό εγκυμονεί κινδύνου. Οι συνδικαλιστές του κλάδου της υγείας ερμηνεύουν υπό αυτό το πρίσμα την εγκύκλειο της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, καθώς είναι σαφές ότι με τον τρόπο αυτό μειώνεται η αναλογία νοσηλευτών κλινών από 4:1 σε 3 νοσηλευτές ανά μία κλίνη, κατά παράβαση κάθε διεθνούς πρακτικής για την ασφάλεια του ασθενούς.